Διχογνωμία επικρατεί στη Γερμανία για τη δυνατότητα των κοριτσιών με μουσουλμανικό θρήσκευμα να συμμετέχουν στα μαθήματα κολύμβησης στα σχολεία. Η Υπουργός Οικογένειας, Φραντζίσκα Γκίθεϊ, δηλώνει ότι η συμμετοχή τους φορώντας ακόμα και μπουρκίνι θα βοηθήσει στη σταδιακή ένταξή τους στη δυτική πραγματικότητα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις ακτιβιστικών οργανώσεων που αντιτίθενται στη χρήση του μπουρκίνι, δηλώνοντας ότι είναι καιρός οι πολιτικοί να σταματήσουν να έχουν τέτοιου είδους απόψεις. Αντίθετη άποψη με την Γκίθεϊ έχει και η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Τζούλια Κλόκερ, που θεωρεί ότι το μπουρκίνι και η χρήση του παραπέμπουν στην προώθηση προτύπων μισογυνισμού, σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά θα πρέπει να καλλιεργούν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέραπ Τζίλερ, τόνισε ότι η τοποθέτηση της Γκίθεϊ στέλνει λάθος μηνύματα, λειτουργώντας ως παρανόηση της έννοιας της αποδοχής του διαφορετικού. Τα παραπάνω σχόλια πυροδοτήθηκαν μετά από την απόφαση σχολείου στη Δυτική Πόλη Χέρνε να προσφέρει δωρεάν μπουρκίνι σε μαθήτριες, των οποίων οι γονείς απαγόρευαν σε διαφορετική περίπτωση να συμμετέχουν στα μαθήματα κολύμβησης.